Καλησπέρα. Να ευχηθούμε περαστικά στον Τακούλη. Ελπίζουμε την Δευτέρα να είναι κοντά μας. Όπως επίσης να πούμε ότι δεν θα υπάρχουν και γραμμές. Μηνύματα τι γίνεται? Ούτε μηνύματα, γιατί κάνουμε κάτι εργασίες εδώ στο στούντιο. Πιστεύουμε την Δευτέρα θα είμαστε εντάξει. Ό,τι το λέμε για τους φίλους για να μην χρεώνονται. Από εκεί πέρα, αν θέλουμε να πάμε με την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοπούμε. Δηλαδή, αυτό που το κικαιώνα που πάνε να μπλέξουν το ελληνικό ποδόσφαιρο ή για τον μπάσκετ. Να πούμε για τον μπάσκετ πρώτα. Σίγουρα ήταν μια... Φάνηκε η ομάδα διαλυμένη ψυχολογικά, δίνοντας τρία παιχνίδια σε έξι μέρες, τρία ντέρμπι με Ρεάλ, Άρη και Χίμκι. Και βέβαια με τα ταξίδια που μεσολάβησαν σε όλα αυτά, σίγουρα ήμασταν... Φάνηκε ότι ήμασταν διαλυμένοι ψυχολογικά και εκτός από και κουρασμένοι δεν είχαμε κουράγια να κυνηγήσουμε το σκορ, αυτά που μας έχει μάθει ο Ολυμπιακός. Μας έχει μάθει τόσα χρόνια και με αποτέλεσμα να είμαστε περήφανοι για αυτό το μέταλλο της ομάδος. Αλλά το μέταλλο για να χρησιμοποιηθεί πρέπει να είσαι και ξεκούραστος. Σίγουρα δεν ψάχνουμε κάποια δικαιολογία. Όλοι ξέρουμε ότι αυτές οι δύο ήττες με τη Ζαλγκίρις και την Μπάμπερκ ήταν οδυνηρές, γιατί ήταν δύσκολο να καλυφθούν. Από εκεί πέρα βέβαια όμως, εμείς όσο είμαστε και μαθηματικά ζωντανοί, έστω και με διάφορους συνδυασμούς, οφείλουμε να μην τα παρατήσουμε όπως δεν το έχουμε κάνει και ποτέ άλλωστε. Σαν Ολυμπιακός, αν έχανε, περίμενε 6 αποτελέσματα σε 2 αγωνιστικές, τα οποία ήταν να βγούμε σαν τι με τα αποτελέσματα αυτά, σαν, δεν ξέρουμε, τρίτη, τέταρτη, ναι, να προκριθούμε. Λοιπόν, ήταν η μπάρτσα με την Μπάμπερτ που έπαιξε χθες, που έπρεπε να κερδίσει η Μπαρτσελόνα, κέρδισε. Ήταν η Κάχα με τη Ρεάλ που έπαιξε σήμερα και έπρεπε να κερδίσει η Κάχα, η οποία κέρδισε και αυτή. Την άλλη εβδομάδα έχουμε Μπάμπερ Κάχα, η οποία Κάχα θέλει το διπλό για να βγει πρώτη. Σίγουρα δεν είναι αδιάφορη η Κάχα. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι και ανέφικτο, έτσι. Μετά έχουμε τη Ρεάλ που υποδέχεται τη Χίμκι, η οποία Ρεάλ πάλι πρέπει να κερδίσει γιατί μένει απ' έξω. Εκεί θέλουμε τον Άσο, έτσι, εφικτό και αυτό. Και πάμε και στο πέμπτο παιχνίδι, αυτό είναι το δικό μας. Στο πέμπτο παιχνίδι που παίζει η Ζαλγκίρις με την Μπαρτσελόνα, αδιάφορες και οι δύο. Έτσι, και μάλιστα θα έχει η Μπαρτσελόνα και την επιλογή, ανάλογα είτε κερδίσει είτε χάσει, ποια ομάδα θα, αν χάσει η Μπαρτσελόνα και κερδίσει ο Ολυμπιακός, περνάει ο Ολυμπιακός και μένει έξω η Ρεάλ. Θα δούμε. Υπάρχουν τόσα σενάρια, από εκεί πέρα τι θέλω να πω εγώ με αυτό. Εμάς, υποχρέωσή μας είναι να είμαστε το σεφ, να υποστηρίξουμε την ομάδα anyway και μαθηματικά να μην υπήρχε περίπτωση να προκριθούμε. Αυτή η ομάδα το αξίζει, όπως και κάθε ομάδα του Ολυμπιακού. Αξίζει την παρουσία μας, έτσι όπως και να πούμε και το αυτονόητο, ότι η ομάδα, οι φίλαθλοι χρειάζονται στα δύσκολα, στα πανηγύρια. Όλοι να πάνε θέλουν, όλοι να πανηγυρίσουν και τέτοια. Η στήριξη όμως είναι που κάνει την κάθε ομάδα και τη διαφορά της κάθε ομάδας. Η στήριξη στα δύσκολα. Εμείς θα είμαστε εκεί. Είναι υποχρέωσή μας να είμαστε εκεί και να περιμένουμε τα άλλα παιχνίδια. Εντάξει, από εκεί και πέρα, άμα θέλει κάποιος να το
Γιατί βλέπω και μια απογοήτευση, εντάξει, σίγουρα, εύλογη. Την παράλογη απογοήτευση δεν μπορώ να καταλάβω. Την εύλογη την καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Ειδικά αυτή η ομάδα του μπάσκετ, ξέρουμε όλοι τα κατορθώματά της. Όπως τα ξέρει και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Έτσι έδειξε τι σημαίνει πυριαιώτικη μαγιά, το έχει δείξει επανειλημμένος και τι σημαίνει ψυχή του Ολυμπιακού. Και εμείς θα είμαστε εκεί να την υποστηρίξουμε. Εντάξει, μετά το να σίγουρα πάντα γίνονται κάποια λάθη στο συνδυασμό. Πάντα θα υπάρχουν οι τραυματισμοί. Αυτά είναι μέσα στα παιχνίδια. Εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα. Δεν θέλουμε να επικαλούμαστε σε κανένα άθλημα. Ούτε τραυματισμούς, ούτε τίποτα. Και οι τραυματισμοί είναι μέσα στο παιχνίδι. Τόσοι πολλοί. Ακόμα και αυτοί. Ολυμπιακός είμαστε. Συνηθισμένοι είμαστε. Δεν μας πηγαίνανε και ποτέ πρίμα. Είναι μέρος του παιχνιδιού και οι τραυματισμοί. Δεν ψάχνουμε καμία δικαιολογία. Σίγουρα. Θα κυνηγήσουμε τους στόχους που έχουμε βάλει και ένας από αυτούς, εκτός στην Ευρώπη, είναι και το πρωτάθλημα, έτσι, δεν είναι υποδιέστερο το πρωτάθλημα. Και θα τα δούμε. Θα έχουμε και τις επιστροφές μας, που έχει βγάλει η ομάδα όλο το top 16, χωρίς Λοτζέσκι, χωρίς Γιάνγκ. Σίγουρα μπορεί να μας βοηθήσουν και οι συγκυρίες. Δεν μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αν βοηθήσουν και οι συγκυρίες και με τον ερχομό και αυτών των δύο παιχτών, θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα, την Παρασκευή, δεν παίζουμε. Όλοι κοντά στην ομάδα και στήριξη έτσι όπως πρέπει, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αυτή η ομάδα πρέπει να πάρει αυτό που δικαιούται, έτσι, και από τον κόσμο, κυρίως. Γιατί από πάρτι της τα έχει καταφέρει όλα. Επίσης έχουμε, δεν έχουμε παιχνίδι την Κυριακή, έχουμε μάλλον παιχνίδι, δεν έχουμε προσέλευση, γιατί είχαμε το πυρηνικό αναπτυράκι. Ναι, για πυρηνικό αναπτυράκι πρόκειται. Το πάνω από εδώ, το πάνω από εκεί. Δηλαδή, εμείς ο Ολυμπιακός έχει φάει 160.000 πρόστιμο για ένα αναπτήρα και ένα καπνογόνο σε δύο περιστατικά. Και οι άλλοι έχουν φάει 200.000 για τα εγκλήματα που έχουν κάνει. Για ΠΑΟΚ μιλάμε. Τους άλλους, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω ακόμα πόσο έχει κατασταλάξει, πόσο τι ποινές έχει φάει. Δηλαδή, βλέπουμε με λίγα λόγια, βλέπουμε μια τάση συμψηφισμού. Είτε είναι αθώος ο ένας, είτε ο άλλος είναι εγκληματίας, συμψηφισμού στο βωμό να γίνουμε ότι είμαστε ακριβοδίκαιοι. Λοιπόν, ακριβοδίκαιος είναι κάποιος όταν τιμωρεί τον ένοχο, έτσι, και απαλλάσσει τον Θεό. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Απαλλάσσονται οι αθώοι, απαλλάσσονται οι ένοχοι και τιμωρούνται οι αθώοι. Αυτά είναι καινούργια μόδα αυτή της κυβέρνησης. Τα είδαμε και από πέρυσι που κάνανε επεισόδια οι Παναθηναϊκοί και τιμωρηθήκαν όλες οι άλλες ομάδες. Να κλείσει το πρωτάθλημα και κλεισμένο το θηρίο δύο αγωνιστικές. Δηλαδή, πώς να σας πω, εγώ μου έρχεται ένα πρόσφατο παράδειγμα, η Καλονή που είχε δύο παιχνίδια στην έδρα της. Το έφερε η συγκυρία να έχει δύο παιχνίδια στην έδρα της. Παίζει δύο παιχνίδια στην έδρα της χωρίς κόσμο που για αυτές τις ομάδες και στο σημείο που βρισκόταν το πρωτάθλημα παίζονταν η παραμονή της κάθε ομάδας, έτσι. Παίζει δύο παιχνίδια χωρίς κόσμο και αλλάζει και εισπρακτικά, τιμωρείται εισπρακτικά, όλες οι ομάδες τιμωρούνται εισπρακτικά, αλλά τιμωρούνται και βαθμολογικά, γιατί είναι η δύναμη της έδρας. Δηλαδή, και πάντα παίζει ρόλο η έδρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε περίεργα πράγματα και αλλοπρόσαλα, πολλές αντιφάσεις. Απ' τη μία βγαίνουν και λέει έχουμε το Brexit τώρα. Δηλαδή το Brexit, και θέλω να πω ότι είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης.
να πω γιατί είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με σύστηση περίοδου. Όσο καλές προθέσεις και να έχει που εμείς τα αφισβητούμε, έτσι, δεν γίνονται με σύστηση περίοδου. Και τελειώνει το πρωτάθλημα και τα βάζεις κάτω, λες τι θέλουμε να κάνουμε και ξεκινάς σε νέες βάσεις, όχι, όχι στη μέση της αγωνιστικής χρονιάς, όταν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, καλείς όλους τους φορείς, δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε και συνεννοείστε για ένα άλλο πλάνο. Αυτά τώρα τα πραξικοπηματικά είναι νέα μόδα. Καλά, και όπως η κάθε μόδα περνάει, θα περάσει και αυτή. Εδώ βλέπουμε να συντελείται ένα έγκλημα. Γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, το οποίο έχει πολλές παράπλευρες απώλειες για όλους, έτσι. Πρώτα απ' όλα έχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το ελληνικό είναι ζωοδότης όλου του αθλητισμού γενικότερα και του ερασιτεχνικού και όλου, έτσι. Χωρίς ποδόσφαιρο και τα ωφέλη του ποδοσφαίρου, γιατί όλοι από το ποδόσφαιρο χρηματοδοτούνται και... Τι γίνεται τώρα με τον αποκλεισμό, έτσι και αποκλειστούν οι ελληνικές ομάδες από την Ευρώπη, μιλάμε για καταστροφή οικονομική και όχι μόνο, δηλαδή, όχι μόνο οικονομική, θα γίνει το ποδόσφαιρο ερασιτεχνικό, οι παίκτες που υπάρχουν, ήδη υπάρχοντες παίκτες θα έχουν δικαίωμα να φύγουν από τις ομάδες τους, έχουν δικαίωμα προσφυγής, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει παίκτης στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές, πώς να το πω, έχει μόνο κακά αποτελέσματα, δεν έχει να αφαιλήσει τίποτα και κανέναν. Και να μου πεις, θα αναρωτηθεί κάποιος, και τότε γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό, γιατί είναι ύποπτη στάση της κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν ξέρουμε αυτά τα κολλητιλίκια. Ο ΠΑΟΚ να λέει θέλω το Brexit με τόσες επενδύσεις. Εκεί που έλεγε έχω επενδύσει, λέει θέλω το Brexit. Ποιο Brexit, δηλαδή ξέρετε γιατί μιλάμε, όταν μιλάμε για Brexit, μιλάμε για οικονομική καταστροφή της Ελλάδας, της χώρας, για χασούρα γύρω στα 2 δις. Αυτά και μιλάμε για όλες τις ομάδες. Μιλάμε για 30.000 οικογένειες αθλητών. Μιλάμε για παράπλευρες απώλειες. Μιλάμε για να πάμε στο πιο απλό. Ο κάθε γονιός έχει επενδύσει στο παιδί του που έχει ταλέντο και έχει επενδύσει στον αθλητισμό. Και τον έχει πάρει από πιτσιρίκο και τον χαρτζηλικώνει και τον ναβαντάρει και όλα αυτά. Και έχει επενδύσει να κάνει και στον κλασικό αθλητισμό. Γιατί δεν θα. Ξέχασα να πω ότι ο αποκλεισμός είναι ντόμινο, δηλαδή όταν αποκλείσαι από τη FIFA και την UEFA, μετά ακολουθεί και η ΔΟΕ, δεν θα μπορείς να πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση, για μας δεν υπάρχει κανείς υπουργός, υπάρχει η κυβέρνηση. Όπως υπάρχει και, όπως, που είναι ύποπτη η στάση της και είναι και ύποπτη με μια επιφύλαξη και στάση και των άλλων κομμάτων. Γιατί δεν βλέπουμε κάποια αντίδραση. Ίσως να κάνω λάθος κάτι τέτοιο που πάνε σήμερα ότι έχουν αρχίσει να αντιδρούν βλέποντας το φάσμα της καταστροφής. Κάποιοι που ή κάναν δεν καταλαβαίναν ή έχουν αρχίσει ή είχαν αρχίσει να καταλάβουν. Είχαμε κάποιες αντιδράσεις. Περιμένουμε περισσότερες. Καλά, δεν μιλάμε για τους βουλευτές του Πειραιά. Έτσι, μην το πάμε ειδικά. Εμείς μιλάμε για άλλο το ποδόσφαιρο και μιλάμε για μια αντίφαση. Τι εννοώ αντίφαση? Η ΑΕΚ θέλει να φτιάξει γήπεδο, να κάνει με να μείνει ο Πογέ, να κάνει έτσι, ναι. Απ' την άλλη λέει ότι θέλει ο υπουργός. Πώς θα γίνουν αυτά δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς θα φτιάξει το γήπεδο, ποιο γήπεδο θα φτιάξει και ποιος θα έρχεται? Αυτός που θα πληρώνει 1 ευρώ. Δηλαδή να δει τι, πώς θα μείνει ο Πογέ, πώς θα μείνουν οι παίκτες. Δηλαδή και Brexit και όλα δεν γίνεται. Εδώ δεν τα έχετε καταφέρει που πληρώνουν κανονικό εισιτήριο. Και όσο είναι και να τους έχει απομυζήσει.
Με το 1 ευρώ θα βγάλει άκρη και θα χτίζουμε και γήπεδα και θα φτιάχνουμε και ομάδες και τέτοια. Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει λέει 60 εκατομμύρια, 40 πόσα έχει δώσει. Θα πάνε στράφη αυτά, έτσι. Από όλο αυτό το ταλαβέρι, σίγουρα το πιο σοβαρό είναι ότι το ελληνικό κράτος θα υποστεί ζημιά της τάξης των 2 δις δραχμών ευρώ. Αυτά τα 2 δις θα αναγκαστεί η κυβέρνηση να επιβάλλει ισοδύναμα. Έχουμε μάθει και τα ισοδύναμα. Για να καλυφθούν τα 2 δις. Τι ωραία! Και είναι τώρα, δηλαδή, θα είμαστε εμείς οι πολίτες αυτού του κράτους. Θα μας έχει κόψει ο Τσίπρας με τον Κοντονή το ποδόσφαιρο. Και όπως, δηλαδή, τη μοναδική χαρά που έχουμε, έτσι, που μας έχει, που έχουμε φροντίσει να διατηρήσουμε εμείς. Όχι που μας την έχει, και θέλει να την αφαιρέσει και αυτή το κράτος. Και καπάκι θα έρχεται και θα λέει να μειώσουμε και τις συντάξεις, να κάνουμε και αυτό, γιατί πρέπει να βρούμε τα ισοδύναμα, το 2 δις που τα χάσαμε επειδή ο υπουργός, επειδή η στάση του υπουργού είναι από περίεργη έως ύποπτη. Έτσι, δεν υπάρχει κάποια εξήγηση. Και τα επεισόδια, λοιπόν, να μείνουμε στα περίεργη έως ύποπτη. Κάνεις. Εγώ είμαι και πολύ φιλάθλος του Ολυμπιακού, είναι κακύποπτη με όλα αυτά που γίνονται. Πώς να σου πω, στο σημείο ακόμα και να φτάνουμε να λέμε κάποιοι ότι ήταν συνεννοημένα τα επεισόδια και εις γνώση και του Υπουργού. Έτσι ακριβώς. Για να το χρησιμοποιήσει, να τα χρησιμοποιήσει σαν όχημα να χτυπήσει την κακή ΕΠΟ. Και πώς το λέμε αυτό, δεν το λέμε με ενδείξεις το λέμε. Όποιοι έχουν κάνει επεισόδια είναι οι μόνοι ατιμόρυτοι. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή να διακοπεί το κύπελο, ποιον ευνοεί, αν διακοπεί το κύπελο. Για πείτε μου εσείς, αν δεν γίνει, μόνο τον ΠΑΟΚ ευνοεί, που έκανε τον κόκορα ο επενδυτής του Βόλου, βάλτε άλλο σύμφωνο μπροστά, που έκανε τον κόκορα και έλεγε δεν κατεβαίνω. Ποιον ευνοεί? Που κάνανε επεισόδια σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να χάσουν, να έχουν φάει 4 γκολ. Ποιον ευνοεί? Και ποιον αβαντάρει ο υπουργός? Τον έβλεπα και σήμερα, είχε πάει και μου κάνει λεζάρι. Πολύ φιλικά τα ήσασταν εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ τόσο διοργανώσεις έχουν γίνει, γιατί έτσι. Υπουργέ, δηλαδή δεν είσαι υπουργός όλων των Ελλήνων. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τι είναι τόσο κακός, δεν μπορείς να έρθει σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αφού είσαι όλων των Ελλήνων και τα κάνεις όλα σωστά και νιώθεις ότι τα κάνεις όλα σωστά. Γιατί δεν πατάς εδώ πέρα, μήπως έχεις λερωμένη τη φωλιά σου, τι νιώθεις ενοχές. Πάτα και στο Καραϊσκάκι, να έλα την Τετάρτη, παίζουμε βόλεϊ, τελική είναι. Έλα. Όλων των Ελλήνων δεν είσαι. Και παίζει και η ομάδα σου. Ή μία από τις ομάδες σου. Ναι, αυτή που όποια είναι το αντιολυμπιακού μπλοκ. Αυτή είναι η ομάδα σου. Αυτό μας έχεις δείξει. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα. Σίγουρα, όχι μας καινίζει, το λέμε καθαρά. Εδώ είναι η ύποπτη στάση και της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης δεν μιλάμε, δεν ξέρουμε υπουργό. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ο κάθε... κάθε εγωπαθής να μπορεί να παίζει με τις ψυχές και με τα νεύρα της μισής Ελλάδας, γιατί τόσοι ασχολείται με τον ποδόσφαιρο. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Τι έχουμε, κάποιο βίντεο? Βάλε καμιά κούπα, κανένα τέτοιο, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Και θα... Μιλάμε για φοβερά πράγματα, δηλαδή, τα οποία γίνονται. Με πρόβαση τα επεισόδια, όπως λέγαμε και πριν, και επεισόδια, το συγκεκριμένο, το συνομιλητό του. Όσοι συνομιλεί ο υπουργός, αυτοί πάνε κάνουν τα επεισόδια. Σύμπτωση, επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση. Μετά, τη βγαίνει, έρχεται η FIFA εδώ πέρα και η UEFA, του λέει, έλα, σου πω, του λέει, πρέπει να γίνει το κύπελλο, όπως και να γίνει, πρέπει, δεν διακόπτονται κανένα οι θεσμοί. Ούτε για... Κάντο και κλεισμένο το θυρό να είναι για τα επεισόδια.
Αλλά δεν είναι για τα επεισόδια. Λέει όχι, πρέπει λέει να φύγουν οι κάποιοι σύμβουλοι της ΕΠΟ, οι οποίοι δεν έχουν καταδικαστεί, εκκρεμούν, είναι υπόδικοι, πώς λέγεται αυτό. Εκκρεμεί δίκη, πώς λέγεται αυτό. Τέλος πάντων, αντιμετωπίζουν κάποιες κατηγορίες, οι οποίες, με τις οποίες, όπως κάθε κατηγορούμενος, έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ο κύριος Υπουργός, εκεί είναι λαλίστα, τους έχει δικάσει. Το τεκμήριο της αθωότητας και σαν νομικός και σαν τέτοια, δεν αναγνωρίζει ότι μπορεί, ας πούμε, αυτοί να αθωωθούν, αυτοί που λέει τώρα φυγέτε, να αθωωθούν. Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, να και την ΕΠΟ, να και όποιος μείνει, να και όποιος δεν μείνει. Εμείς Ολυμπιακός είμαστε, πάντα θα έχουμε την καλύτερη ομάδα, τα βλέπουμε και τώρα που τη λένε έτσι, έχει πάρει ο ΠΑΟΚ 17 βαθμούς, όλη η αβάντα, οι επιτροπές της ΕΠΟ κάνουν θέσεις για το πυρηνικό αναπτυράκι, αλλά για το μπουκάλι δεν τρέχει τίποτα. Ποια ΕΠΟ τώρα δηλαδή, για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Δεν τους ενδιαφέρει. Το θέμα είναι η ζηλοφθονία, για να ξέρετε, ως προς τους υπολείπους. Από εκεί και πέρα το λέει, η στάση του Υπουργού δεν είναι ούτε να κάνει τον διαιτητή, ούτε να κάνει, ούτε, λέει, ούτε να ψάχνει λύσεις. Τις λύσεις τις βρίσκει μόνο του το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό είναι αυτοδιοίκητο. Να ξεκινήσουμε, γιατί κάποιοι μπορεί να είναι αδαείς και να λέει ποια είναι η UEFA, που θα κάνει μαγκές στο κάθε κράτος και τέτοια. Η UEFA, φίλε μου καλέ, εσύ που αφισβητείς την UEFA μπορεί να και σωστά να ακούγεται υπέρ του κάθε κράτους. Δεν είδα να σου βάλει το μαχαίρι στο λαιμό, να σου βάλει τα ηλίκη. Εσύ υπέγραψες, όπως και κάθε ομοσπονδία, δέχτηκε κάποιους κανόνες. Η UEFA είναι ένα μαγαζί, έτσι. Και μια εταιρεία που διαχειρίζεται κάποια λεφτά μέσω του ποδοσφαίρου, γιατί όλα για το οικονομικό γίνονται. Από εκεί και πέρα, σε κάνει μάγκα, αλλά σου λέει αυτή η στάνη, αυτό το τυρί βγάζει. Είναι αυτοδιοίκητη και η κάθε ομοσπονδία, γιατί είναι αυτοδιοίκητη. Για να αποτρέπει σε φασιστικά καθεστώτα, για τα φασιστικά καθεστώτα γίνεται αυτό, μην κοιτάτε εδώ πέρα που έχουμε κάνει δημοκρατικές εκλογές. Αυτό έχει γίνει για να αποτρέπει τα φασιστικά καθεστώτα να ενεργούν αυτόβουλα στο ποδόσφαιρο, να το χρησιμοποιούν για δικούς τους λόγους, έτσι. Πού να ξέρει ότι και δημοκρατικές κυβερνήσεις θα λειτουργούσαν φασιστικά, όταν το... Τέλος πάντων, η UEFA τον έχει δέσει στο καϊδάρο. Του λέει, έλα εδώ αγόρι μου, αυτός γουστάρεις ή δεν γουστάρεις. Άμα θες να κάνεις τη μάγκια σου, δεν σου βάλω εγώ το μαχαίρι στο λαιμό. Μένεις μόνος σου. Αποκλείεσαι απ' όλα. Είσαι στο καβούκι σου εκεί πέρα, είσαι στην Ελλάδα, στα σύνορα της Ελλάδας ή στα σύνορα της Ουγκάντας, γιατί και η Ουγκάντα έχει αποκλειστεί, ή στα σύνορα της Βόρειας Κορέας και κάνει ό,τι παιχνίδια θέλεις. Με αυτούς είμαστε μαζί, να ξέρετε. Δηλαδή για αυτές τις χώρες μιλάμε. Και πρέπει να νιώθει πολύ περήφανη η κυβέρνηση που έχει σαν παράδειγμα τις αυτές τις χώρες και τις συμπεριφορές τους. Έτσι. Η Ουγκάντα, τη Βόρεια Κορέα, πολύ δημοκρατικές χώρες. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο... Γιατί τώρα το κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Με κάποιες αποφάσεις και με αυτά που λένε. Δηλαδή τι πάει να κάνεις τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Ότι δεν ξέρετε τι σας γίνεται, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Δηλαδή υπάρχει μια φούρια, μια λαμπουμπούλα και καλά να δείξουμε ότι την ισονομία. Και ποια είναι η ισονομία. Δεν υπάρχει καμιά ισονομία, είναι να ανεβάσουμε τους απατεώνες, τους λαθρέμπορους, τους εκβιαστές, τους διχαστές του ελληνικού λαού, έτσι, να τους ανεβάσουμε ψηλά και να γκρεμίσουμε τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η ισονομία. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί εδώ μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι νομικός και δεν ξέρει τη λέξη δεδικασμένο. Να κάνουμε μια υποθετική συζήτηση. Του χρόνου, σήμερα έχει διακοπή το κύπελο για τους λόγους αυτούς που είδαμε. Πάμε του χρόνου. Ας πούμε δεν έχει γίνει γκλέξη, τίποτα, παίζουμε όλα κανονικά, πάμε του χρόνου. Και είναι η ημιτελικά κυπέλλου και παίζει. Μπορεί να παίζει, ας πούμε, ο ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, ο ένας ημιτελικός,
σου λέω εγώ, και εμείς ο άλλος ημιτελικός, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Έτσι, παίζουμε εμείς. Έχει έρθει, παίζουμε το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, στο που τέλος πάντων στη Λεωφόρο. Έχουμε χάσει 2-0. Παίζουμε τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Είμαστε 1-0 μέχρι το 80. Στο 80 γίνεται το 1-1 και θέλουμε 3 γκολ εμείς να περάσουμε. Έτσι. 3 γκολ. Είναι τώρα ο κάθε πορωμένος που δεν είναι, που μπορεί να μην έχει ξεκινήσει πορωμένος, αλλά να έχει πορωθεί από αυτά που έχουν γίνει την περσινή χρονιά τώρα, δηλαδή αυτή που διανύουμε. Και λέει, έλα να σου πω, 1-1 και είναι και ο Ολυμπιακός 20 βαθμούς μπροστά. Και τι θα πάθουμε δηλαδή άμα το διακόψουμε, θα φάμε μείον 3 και 2 αγωνιστικές. Να, μπείτε μέσα όλοι. Για πες μου, ρε Κοντονή, τι γίνεται, υπάρχει το δικασμένο. Δεν θα το διάκοψει και εκεί το κύπελο. Του χρόνου, άλλοι. Εγώ σου φέρω παράδειγμα τον Ολυμπιακό. Του παραχρόνου, θα είναι κάποιοι άλλοι. Μόλις βλέπουν ότι αποκλείονται, αυτά που έκανε ο ΠΑΟΚ δηλαδή, μόλις βλέπουν ότι αποκλείονται, θα μπαίνουν μέσα όλοι, δεν θα τελειώνει καμία διοργάνωση. Τι ωραία, ρε Κοντονή. Δεν είναι ένα σύμβουλο αυτά, δεν είχε να στα πει. Ή τα ξέρεις και θέλεις την αλαμπουμπούλα. Ξέρω εγώ, όλα τα λέμε, όλα τα σκέφτομαι. Εγώ σκέφτομαι μεγαλοφόνος. Λοιπόν, καταρχήν πάμε σε άλλη παράμετρο. Αυτό το πιστεύω να το εμπεδώσατε. Αλλοιώνονται στοιχεία οικονομικά των ομάδων. Δηλαδή όποιος θέλει γίνεται μάγκας, δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή έχουν δεν θα εξετάσω εγώ τις προθέσεις τους, αν θέλουν να παίξουν ή όχι. Το συμφέρον των ομάδων είναι να γίνει το κύπελο. Και είναι τιμωρημένοι η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος και ο Ολυμπιακός. Για τους άλλους δεν μιλάμε. Οι άλλοι δεν θέλουν να κατέβουν από την πολύ μαγκιά. Δεν είναι τιμωρία για αυτές τις ομάδες. Δεν αλλοιώνεται η κατάταξη ως προς την ευρωπαϊκή έξοδο, η κατάταξη της βαθμολογίας. Δεν υπάρχει αλλίωση. Τίποτα. Εδώ βλέπουμε δηλαδή, τι βλέπουμε. Όχι, δεν ξέρω εγώ πώς βλέπω τίποτα διαφορετικά. Να δικαιώνονται οι χουλιγκάνοι. Και όποιος είναι νοικοκύρης, και όπου βλέπουμε ανάπτυξη, όπου βλέπουμε πρόοδο, αυτή η κυβέρνηση θέλει να τον εκκρεμίσει. Μιλάω για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω τι γίνεται στις εταιρείες και στα άλλα. Εγώ τον Ολυμπιακό που, και το ποδόσφαιρο που το ξέρουμε το αντικείμενο, βλέπουμε όλοι τι γίνεται. Αντί να βγει ο υπουργός να πει, να το φωτεινό παράδειγμα, έτσι. Τι είναι αυτά που μου λέτε, ακολουθήστε το παράδειγμα του Ολυμπιακού και αυτές τις μαλακίες τώρα εδώ πέρα που είσαστε και σοβαροί. Κάτε και συνομιλεί. Ότι κάτι έχει γίνει. Τι να έχει γίνει, ρε. Πρέπει να κάνουν εσείς, οποιοδήποτε, σαν θεσμικός φορέας, μόλις πήγαινε ο κάθε δικαστής, ο κάθε λαθρέμπορος και να συνομιλήσουν, θα του λέγανε στα διαλέρα από εδώ πέρα. Πήγαινε να. Δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Πήγαινε, βάλτε κανένα φράγκο. Τι μου λέτε. Και κατηδίαν και πώς θέλει. Γιατί δεν τα μιλάνε κατηδίαν. Πήγαινε, ρε, βάλε κανένα φράγκο. Πώς θα χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Μάλι ο Ολυμπιακό θα παίρνει το Champions League. Πες του, ναι. Όταν το επένδυσε όμως ο Ολυμπιακό ήταν απ' έξω από την Ευρώπη. Δεν περίμενε τα λεφτά του Champions League. Ούτε τη Ζούρου τα λεφτά περίμενε. Ούτε του Σκουρλέτη. Ούτε του οποιοδήποτε. Με τον παρά μας και την κυρά μας, ο πρόεδρος, έτσι. Πήγε, είχαμε αποκλειστεί. Έλα εδώ Βαλβέρδε, Φιγελίνε, ελάτε εδώ παίχτες. Πόσο κάνει, τόσο, πάμε. Την άλλη χρονιά βγήκαμε. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες, δεν κάθονται να κλαίγονται. Και από εκεί και πέρα, η υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να υποστηρίζει την υγεία, όχι την αναμπουμπούλα. Και αυτή τη δήλωση του Τσίπρα, τη σημερινή, δεν ξέρω αν είναι πρωταπριλιάτικο, αλλά αν ισχύει μια που ανέβασε στο Twitter ότι προχώρα και σε στηρίζω και τέτοια. Τι να στηρίξεις, ε? Λοιπόν, το προχώρα και σε στηρίζω είναι προχώρα στην να αποπροσανατολίζεις τον κόσμο από τα προβλήματα τα άλλα, έτσι, όλα αυτά που τα έχουμε κάνει μπάχαλο, και όταν φτάσουμε στο παραπέντε, αν δεν έχει βγει η απόφαση
Περιμένουμε και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας την Τρίτη. Εκεί τι θα πούνε, α, οι νόμοι. Ποιοι νόμοι που τους έχουμε φάει για τους νόμους που θα επικαλεστεί ο Υπουργός. Έχουμε φάει 150.000 για ένα αναπτυράκι, οι νόμοι. Λοιπόν, οι ακριβοδίκαιοι. Αν δεν γίνει αυτό και δεν δικαιωθεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα αναγκαστεί πολύ απλά να σουτάρει τον Υπουργό, ο Πρωθυπουργός, και θα βγει και ήρωας ότι έσωσα και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή όλα μαγειρεμένα. Αυτές είναι εκτιμήσεις δικές μου και άλλων Ολυμπιακών. Έτσι, περιμένουμε να δούμε τι θα ισχύσει από όλα αυτά. Είδαμε πολύ, σας έχω πει 2-3 θέματα τα οποία δεν τα έχουν αναλύσει και να μην πεις τώρα και ποιοι να τα αναλύσουν. Οι αθλητικές εκπομπές, ποιες, που είναι μόνο για συκοφαντία ή οι δημοσιογράφοι που κάνουν λειτουργήμα. Ποιο είναι το λειτουργήμα? Το λειτουργήμα είναι να κατηγορούμε τον Ολυμπιακό, να μειώνουμε τον Ολυμπιακό όσο μπορούμε, να λέμε ότι πάντα φταίνει οι άλλοι, να καλύπτουμε τους ιδιοκτήτες μας, έτσι. Αλλά υπάρχει και δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη μίλησε για τον κάθε κοινό συκοφάντη. Η δικαιοσύνη μίλησε, αλλά οι άλλοι, η λειτουργή της ενημέρωσης, σιώπησαν. Το κάνανε γαργάρα την καταδίκη του γνωστού συκοφάντη στη δίκη της Δευτέρας. Έτσι. Δεν τα λέω εγώ. Έχει αποφαρθεί ο Άριος Πάγος και καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση. Ακούσατε τίποτα? Ακούσατε τίποτα? Εδώ τώρα γίνεται ένα ποτήρι νερό πέφτει κάτω και σηκώνει τον κόσμο. Ακούσατε τίποτα? Εδώ υπάρχει μια εκπομπή συγκεκριμένη που κάθεται, που σκοπό της έχει να πλήξει τον Ολυμπιακό με κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας από τον πρόεδρο της, τους οπαδούς της, όλα, έτσι, να τα παρουσιάζει όλα μαύρα, να κατασυκοφαντεί, να λασπολογεί. Επανελειμμένος ο παρουσιαστής της, ο οποίος κατεδικάστηκε. Ακούσατε τίποτα εσείς? Έχουμε το βιντεάκι, να μην τα λέω εγώ και κουράζω. Τα βλέπετε. Απεφάνθη η δικαιοσύνη. Δεν λέμε εμείς ό,τι λέει η δικαιοσύνη. Και πάει και στην εκπομπή. Εκεί ο κύριος Κοντονής ήταν καλεσμένος. Είχαμε φιλίες. Τώρα κάνουν ότι τα έχουν χαλάσει. Τα είχαμε, αλλά τα χαλάσαμε. Οι φιλίες παραμένουν τώρα, δηλαδή, γιατί δεν γίνεται. Τώρα εδώ βλέπουμε... Εδώ είσαι κατηγορούμενος και δεν μπορείς να πας στη δικογραφία τη δική σου και βλέπουμε δικογραφίες να γίνονται fake volan. Για Παναθηναϊκά και δεν σ' ακούμε. Είχαμε και την επέμβαση του Παναθηναϊκάκια που λέτε, που διαβάζουμε. Και είχε και τις επιφυλάξεις του Υπουργός, γιατί χάλασε, λέει, η συντάντηση. Όλα επιφυλάξεις έπρεπε να ήσουν κανονικά. Δεν επιφυλάσσεσαι. Ό,τι σου λένε τα κάνεις. Σε συνεννόηση είμαστε. Ενώ κανονικά τα λέμε. Έπρεπε στην επιφύλαξη έπρεπε να ήσουν. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, σίγουρα θα μπορούσατε να με δείτε πιο εκνευρισμένο. Αλλά ακούστε να δείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να εκνευριστώ. Όχι να εκνευριστώ, να δείξω εκνευρισμένος. Γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι παρασύρουμε και κάποιους. Πάρτε εσείς αυτή την απόφαση που θέλετε να πάρετε. Εμείς από εδώ δεν πρόκειται να υψώσουμε τους τόνους. Γιατί οι τόνοι είναι ήδη υψωμένοι. Έτσι, ο κόσμος βράζει και δεν είναι μόνο του Ολυμπιακού. Έτσι, βράζει όλος ο κόσμος που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Αυτό το πράγμα που πάτε να επιχειρήσετε ή που παίζετε ακόμη και με τα νεύρα μας, με ποιο είναι? Έτσι, πουστιά είναι.
που παίζεται με τα νεύρα του κάθε φιλάθλου, με την απειλή ότι θα του κόψετε ό,τι τον ευχαριστεί. Έτσι και κόψετε του φιλάθλου ό,τι τον ευχαριστεί, θα σας κόψει ο φιλάθλος την εξέλιξή σας. Αυτή την απατεωνίστικη, την πρόοδο, ναι, πάνω στην πολιτική, γιατί για απατεωνίστικη πρόκειται, έτσι. Γιατί για πάρτι σας μιλάτε. Θα το πω αλλιώς. Θα πάμε ενάντια και εμείς τα συμφέροντά σας, που είναι η τσέπη σας. Και τα εκπληρώνετε μέσω της ψήφου της δικιάς μας. Τέλος πάντων, ο κόσμος είναι βράζει, είναι εξοργισμένος. Είναι εξοργισμένος γιατί δεν υπάρχει μια εξήγηση καθαρή. Βλέπει την υποκρισία και το μαγείρεμα που πάει να γίνει και δεν γίνεται και κανένα λόγο, είναι εις βάρος του Ολυμπιακού. Θα αποδειχθεί βέβαια και εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά το κίνητρο τους είναι αυτό. Να κατεβάσουμε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβει ποτέ, δεν έχει κατέβει ποτέ. Έτσι. Ό,τι και να είναι, σε όποια κατάσταση, όπου, ό,τι κατάσταση και να είναι, ερασιτεχνικό, ό,τι και να γίνει, ο Ολυμπιακός πάντα θα είναι ο καλύτερος από εσάς. Α, και να το πάμε και στο καθαρά οικονομικό, ο λιγότερο που θα πληγεί είναι ο Ολυμπιακός, γιατί έχει και τα στεγανά, έχει και τα αποθεματικά και έχει και την ευρωστία του Προέδρου του, την αποδεδειγμένη, ευρωστία έχουν όλοι, αλλά την αποδεδειγμένη διάθεση του Προέδρου του να ενισχύει συνέχεια την ομάδα. Πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε για τους δικούς σας. Ίσα-ίσα μπορούμε να πούμε στη δουλειά το αντίθετο. Σίγουρα θα πληγεί ο Ολυμπιακός, σίγουρα θα πληγεί ο... Θα θέλουν να μας αλλάξουν τα χούγια, να μας αλλάξουν οι συνήθειες, να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Από μια κυβέρνηση αριστερή, που θέλει να χτυπήσει, που είχε στα σημεία την πάταξη του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής, των αδιαφανών διαδικασιών, έτσι, των μυστηριωδών επενδυτών. Τι είπατε, με αυτούς μιλάει, έλα που μιλάει με αυτούς, η κυβέρνηση μιλάει με αυτούς, η κυβέρνηση θέλει το καλό μας. Έτσι. Τέλος πάντων, πιστεύω να καταλάβατε κάποια πράγματα. Εδώ όσο μπορούσα πιο απλά τα εξήγησα. Θα πάμε στα αγωνιστικά. Δεν θέλω να μείνω άλλο σε αυτά. Ό,τι τους έρθει να μην το βαρεθούν θα είναι η κατάληξη, αν θέλουμε ένα επίλογο. Ό,τι σας έρθει, μην το βαρεθείτε. Αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, όλα αυτά που κάνουν είναι λεονταρισμοί του Τσίπρα να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη που έχει βάλει, που χρησιμοποιεί τον Κοντονή για να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. Θα κάνουν κολοτούμπα. Τι Μελισανίδης και τι θα γίνει τότε, τριπλό λουπ με διπλή περιστροφή. Θα πάει κολοτούμπα. Το Μελισανίδη εννοώ τον αθλητή. Εντάξει, το έχει το όνομα. Τον αθλητή, ρε, τον Ολυμπιονίκη. Οχριά, θα οχριά μπροστά τους ο Μελισανίδης. Περιμένω βέβαια μετά τη διεξαγωγή των αγώνων του Κυπέλλου και κατά συνέπεια τον τελικό, περιμένω και την κολοτούμπα του Μάγκα, του Σαβίδη και του γιού του που θα τον έχουμε 25 χρόνια, λέει, να μας γίνει ο πόνος. Α, εφιάλτης. Τι εφιάλτης. Τέλος πάντων. Όσο λένε τέτοια, της εφιάλτης θα είναι ο Ολυμπιακός και τη μέρα και τη νύχτα. Λοιπόν, θα περιμένουμε βέβαια τις εξελίξεις. Την Τρίτη είναι το συμβούλιο της, εκδικάζεται η υπόθεση στο συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε φασιστική, να δικαιωθεί οποιαδήποτε φασιστική απόφαση. Γιατί είναι το συμβούλιο της Επικρατείας, άρα της Δημοκρατίας. Περιμένουμε και θα τα πούμε τώρα. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη,
τις κόκορες κάνουν για να κάνουν μια μεγαλειώδη κολοτούμπα και να βγει και ήρωας ο Τσίπρας όταν θα έχει απολύσει τον Κοντονή. Σε περίπτωση που δεν δικαιωθεί η ΕΠΟ στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα αγωνιστικά. Είπαμε ότι η ομάδα παίζει την Κυριακή και κλεισμένο των θυρών. Ποδόσφαιρο. Γιατί έγινε μια έφεση, έγινε έφεση από ένα δικαστή, αθλητικό δικαστή. Και όταν ρωτήσαμε στον ΠΑΟ, γιατί δεν έγινε έφεση για το μπουκάλι που έφαγε ο άνθρωπος ο Λαζαρίδης. Και αυτά λέει, ήταν άλλος αθλητικός δικαστής. Κατά κόκκινη ΕΠΟ, ναι βέβαια. Λοιπόν, φωνάζει ο Ολυμπιακός, φωνάξανε κάποιοι για την κατακόκκινη ΕΠΟ που το ξέχασα. Ο Ολυμπιακός φωνάζει για την καταπράσινη ΕΟΚ, για τη μεγαλύτερη παράγκα από καταβολής αθλητισμού. Τόσα χρόνια. Εκεί δεν ιδρώνεται αυτή του Υπουργού. Όχι, δεν είναι δική μας εκεί τώρα. Εκεί είναι όλα τιμία. Μάλιστα είχε πει και ο Φάρος, πώς το είχε πει. Του ελληνικού αθλητισμού. Ο Φάρος. Ωραία. Λοιπόν, τη Δευτέρα παίζουμε μπάσκετ στην Πάτρα. Ένα παιχνίδι που θα κοιτάξουν να το μαγειρέψουν έτσι όπως θα ακούτε. Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Η ομάδα είναι στο Καναβάτσο και θα κοιτάξουν να το εκμεταλλευτούν. Αυτό βέβαια ο Ολυμπιακός πάλι θα τους διαψεύσει. Και είναι δύσκολο, και είναι δύσκολο γιατί θα προσπαθήσουν να το δέσουν μήπως και χάσουμε το πλεονέκτημα έδρας. Για τον Ολυμπιακό το ξαναλέω, ό,τι και να γίνει, που ακόμα δεν έχουμε αποκλειστεί. Εμείς, αν δεν αποκλειστούμε και μαθηματικά, δεν λέμε τη λέξη αποκλεισμός, έτσι. Από εκεί και πέρα, θα είμαστε πάντα κοντά σε αυτήν την ομάδα και σε κάθε ομάδα του Ολυμπιακού. Και άμα τα βάλουμε και τα πούμε και ρεαλιστικά, ρε μάγκες, τι έγινε. Πηγαίνουμε κάθε χρόνο στο Final Four τα 4 τελευταία χρόνια, έτσι. Έχουμε πάρει 2 ευρωπαϊκά. Εντάξει, και την κοιλιά της να έχει κάνει η ομάδα και οτιδήποτε. Δηλαδή, τι πρέπει να πηγαίνει. Έχουμε αλλάξει το ρου της ευρωπαϊκής μπασκετικής ιστορίας. Εδώ μέχρι και θέσεις καινούργιες έχουμε φέρει στον παρελθόν. Αθλητικός ψηλός, λέει. Αυτές δικές μας είναι. Αυτοί οι όροι μέσω των παιχτών της ομάδας του Ολυμπιακού καθιερωθήκαν. Από το Χάρνς και από αυτά κάτι που λέτε. Μέχρι και τις όρους έχουμε αλλάξει. Έχουν δημιουργηθεί καινούργιες θέσεις. Λοιπόν, Τετάρτη έχουμε τα play-off τους τελικούς με τον ΠΑΟΚ στο Βόλιο, 8.30 ώρα και την Παρασκευή βέβαια. Ορίστε. Ναι, θα τα πούμε και τη Δευτέρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι την Παρασκευή 6 ώρα. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι η Τετάρτη είναι 8.30. Ναι, και έχουμε και Ηρακλή την Τετάρτη. 7.30 ή 7. 7, προλαβαίνουμε. Όσοι μένουν Πειραιά, να δεν έχετε παιχνιδάκι να πάμε στο. Όλοι προλαβαίνουμε. Έτσι. Και μετά έχουμε την Παρασκευή. Θα τα ξαναπούμε κιόλας την Παρασκευή. Αυτά τα λίγα είχαμε να σας πούμε. Να ευχηθώ περαστικά στο Ντάκι και να τελειώσουν και οι εργασίες γρήγορα εδώ στο στούντιο. Να είμαστε την Δευτέρα έτσι όπως πρέπει. Στον κόσμο του Ολυμπιακού, τι να συστήσω, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, ναι ρε μάγκες, να περιμένουμε τι θα γίνει. Που έχουμε καταφέρει πολλά, τους έχουμε ξεφτυλίσει. Έχουν κάνει νόμους για μας. Αλλά ο Ολυμπιακός με την οργάνωσή του που έχει σε όλα τα επίπεδα και δεν πρόκειται να φτάσετε ρεγατάκια ποτέ. Τι σε αθλητικά, τι σε αγωνιστικά, διοικητικά, οπαδικά, σε όλα τα επίπεδα. Σας έχουμε καταφέρει να σας ξεφτυλίσουμε και θα σας ξεφτυλίζουμε πάντα. Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά και παντού. Θα σας αναγκάζουμε να γίνεστε ρόμπες, σε όποια θέση και να κατέχετε. Και ό,τι μαγείρεμα και να κάνετε. Έχετε φτιάξει ένα νόμο για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ποντάροντας στον εκνευρισμό που εσείς θα μας προκαλούσατε,
και τον έχετε προκαλέσει, ποντάροντας να αντιδράσουμε. Δεν αντιδράσαμε. Είμαστε χειρότεροι και από τον Γκάντι. Ο Γκάντι ήταν χουλιγκάνος μπροστά μας. Έτσι, κοιτάτε να δείτε πώς θα σας πηγαίνουμε. Δεν με τον Ολυμπιακό ποιος τα βάλε. Άδικα, άλλο, ότι όπου έχουμε άδικο θα το δούμε και εμείς, θα πούμε ναι ρε μάγκα, εδώ έχουμε άδικο, Ολυμπιακοί είμαστε πατελονάτε, το παραδεχτούμε. Αλλά όποιος θα βάλε άδικα με τον Ολυμπιακό, τον έφαγε το μαύρο σκοτάδι. Θέλετε να μιλήσουμε πολιτικά. Πολιτικά κάποιοι υπουργοί που δεν κάνανε αυτά τα εγκλήματα που πάνε να κάνει τώρα αυτός ή που τσαμπουνάει τέλος πάντων, δεν ξαναβγήκαν, όχι δεν βγήκε το κόμμα τους, δεν ξαναβγήκαν ούτε οι ίδιοι βουλευτές. Εκεί που ήταν πρωτοκλασάτοι. Και υπουργοί και τέτοιοι, γιατί για να γίνεις υπουργός, είσαι πρωτοκλασάτος. Δεν βγάζουν τον καθένα. Λέει να μην βγεις ούτε βουλευτής μετά εκεί που είσαι ένα πρωτοκλασάτος. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε. Μα, σίγουρα, εντάξει, θα το πω. Μας προκαλείται ένα πρόσκαιρο εκνευρισμό. Έχουμε όμως τη σύνεση και το μυαλό να απαντάμε στο οποιοδήποτε μαγείρεμά σας. Όχι και τη δυνατότητα, έτσι. Γιατί άλλοι να τα σκέφτεσαι και αλλιώς είναι να τα κάνεις στην πράξη. Και άλλοι έχουν σκεφτεί να κάνουν στην πράξη, αλλά δεν τους βγήκε, έτσι. Μιλάμε για κόσμο του Ολυμπιακού. Όποιος τα βάλε, βρήκε τον πελάτη του. Και αν όποιος θέλει να τα βάλει, να ρωτήσει τους προκατόχους του για να μάθει πού έχει μπλέξει. Γιατί με τους άλλους δεν μπλέκεις. Με εμάς μπλέκεις κανονικά. Οι άλλοι είναι τώρα για να κάνετε τα λυσιβερίσια σας και τα μαγειρέματά σας. Δεν ξέρετε πού έχετε μπλέξει. Πάμε σε βίντεο να χαιρετήσουμε κιόλας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Περαστικά στον Τάκη. Τη Δευτέρα θα είμαστε έτοιμοι με γραμμές όλα κανονικά και με τηλέφωνα και με μηνύματα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ολυμπιακοί στις επάρξεις. Οι κεραίες μας να τα πιάνουν όλα. Έτσι. Και θα μιλήσουμε όταν πρέπει, όπως ξέρουμε πάντα εμείς. Εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Γεια σας.